Πριν από 8 χρόνια λοιπόν ήταν αυτό το μεγάλο σοκ με την κατάρρευση της Lehman Brothers, αυτού του αβήθιστου αεροπλανοφόρου που θεωρούνταν της αμερικάνικης οικονομίας, που ήταν ο πυροκροτητής αυτού του παγκόσμιου κρισιακού φαινομένου που κατέστρεψε τόσο κόσμο και τόσους λαούς. Εκείνη την εποχή τα δύο τότε κυρίαρχα κόμματα στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ, το πάλι ποτέ κρατεό ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου και η Νέα Δημοκρατία, αυτό που μας έλεγαν ήταν ότι ευτυχώς που υπάρχει το ευρώ. Αυτό είναι το ήρεμο αγκυροβόλιό μας μέσα στις φουρτουνιασμένες θάλασσες της παγκόσμιας οικονομίας. Η κρίση είναι η κρίση του αγγλοσαξονικού καπιταλισμού, της Wall Street και του City του Λονδίνου, αλλά η κοινωνική Ευρώπη, η Ευρώπη που έχει μια πιο ισορροπημένη οικονομία με κοινωνικό κράτος και όλα αυτά, και είμαστε και εμείς μέσα σε αυτήν, ευτυχώς, δεν κινδυνεύει. Τώρα ξέρουμε ότι τα κύματα αυτά έγιναν τσουνάμι και το τσουνάμι το ήσυχο λιμανάκι μας το ρήμαξε και έριξε πάρα πολύ κόσμο, όχι σε μια ήρεμη ακτή, αλλά σε κοφτερά βράχια. Ότι η κρίση ήταν με τον πιο βάρβαρο τρόπο εκδηλώθηκε στις χώρες του Μεσογειακού Νότου, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και πιο εκεί, στην Ιρλανδία, στην περιφέρεια την Ευρωπαϊκή, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη ήταν μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης. Τώρα βέβαια σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κρίση, επιχειρήσεις εξακολουθούν να κλείνουν, εργαζόμενοι εξακολουθούν να απολύονται, ο κόσμος εξακολουθεί να είναι άστεγος στους δρόμους και όλα αυτά, αλλά σε ευρωπαϊκή κλίμακα η κρίση εκείνη έχει ξεπεραστεί. Καμιά κρίση δεν είναι αιώνια και όπως έλεγε και ο Πουλατζάς, όποιος μιλάει συνέχεια για την επικαιρότητα, τη διαρκή της κρίσης, εξαλείφει την ιδιαιτερότητά της και τη σημασία της. Έτσι. Η κρίση έχει ξεπεραστεί στην Ευρώπη σήμερα. Υπάρχει ανάπτυξη, γλύσφρα, ανεμική, ναι, αλλά υπάρχει. Η κερδοφορία του κεφαλαίου έχει αποκατασταθεί. Τα μπόνους των Golden Boys έχουν εκτοξευθεί εκεί που ήταν και πριν. Ωστόσο με πάρα πολύ μεγάλο κόστος και με τρόπο που δείχνει ότι τα προβλήματα μάλλον έχουν μπει κάτω από το χαλί και ότι οι παράγοντες που θα αποσταθεροποιήσουν εκ νέου την κατάσταση είναι παρόντες. Η ανεργία παρά το ξεπέρασμα της κρίσης της οικονομικής είναι πάρα πολύ ψηλή σε όλες τις δυτικές χώρες. Στη Γαλλία που συζητάμε που δεν βρίσκεται σε οικονομική κρίση είναι 12% η επίσημη ανεργία. Έτσι είναι πάρα πολύ ψηλή για αναπτυγμένη χώρα. Μεγαθύρια ολόκληρα της διεθνούς οικονομίας, είπε και ο Παύλος πριν για την Deutsche Bank. Η Deutsche Bank που είναι η τράπεζα των τραπεζών στην Ευρώπη, η οίκη αξιολόγησης, αυτή η περίφημη που μας έκανε και εμάς τη ζωή δύσκολη, τα έχουν βγάλει τζάνκ τώρα, σκουπίδια τα χρεογραφία της. Από αυτή την άποψη, η Ευρώπη της κρίσης συνεχίζει να υπάρχει και με αυτήν ζούμε. Στην Ελλάδα βέβαια η κρίση συνεχίζεται και όπως είπαμε και πριν και δεν δείχνει τίποτα πως υπάρχει άμεσα, όσο κι αν το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι ξέρεις είμαστε σαν το ελαττήριο που συμπιέστηκε πάρα πολύ και τώρα αφού περάσαμε και την αξιολόγηση και θα εισρέψει χρήμα, ντάν θα πάει το ελαττήριο και θα έχουμε μια ανάπτυξη φοβερή ας πούμε και σε λίγο θα υπάρχουν επενδύσεις και όλα αυτά. Αυτά τώρα δεν τα πιστεύει κανείς σοβαρός άνθρωπος, για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Ότι κάποτε μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, μπορεί να υπάρξει. Αν έχουμε γίνει όλοι σκλάβοι και δουλεύουμε στις δίκες Μπαγκλαντές, μπορεί να υπάρξει μια ανάπτυξη. Κάποτε. Προς το παρόν όμως φαίνεται να οδηγείται το πράγμα σε αδιέξοδο, όχι μόνο από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, αλλά και από αυτού του συστήματος του ίδιου, του ελληνικού, του καπιταλισμού. Δηλαδή αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα που έχουν βγάλει και η σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών που υπάρχει, έτσι, τα έχουν σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά, που ήταν η πρώτη τους ανησυχία, και το πρωτογενές πλεόνασμα είναι το πιο χαρακτηριστικό, στάζει αίμα από παντού. Πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει κλειστά νοσοκομεία, κόσμος που πεθαίνει επειδή δεν έχει φάρμακα, στάση πληρωμών του κράτους προς το εσωτερικό, δεν το κάνει προς τα έξω, το κάνει προς τα μέσα, απέναντι σε όλους εμάς δηλαδή. Έτσι, αυτή είναι η στάση πληρωμών. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, άμα δείτε τα επίσημα στοιχεία, οι εξαγωγές δεν έχουν ανέβει καθόλου. Οι εισαγωγές έχουν πέσει, γιατί έχουν πέσει εισαγωγές, γιατί δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε εισαγόμενα, απλούστατα. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει έξω και στοιχειώδης ανάπτυξη και αύξηση της ζήτησης, ξανά θα ανέβουν οι εισαγωγές και ξανά το πρωτογενές πλεόνασμα θα γίνει πρωτογενές έλλειμμα. Και αυτό που έχουν φτιάξει και που έχουν πετύχει θα καταρρεύσει μια νυχτή. Για να σταθεροποιηθεί
το ίδιο το σύστημα, θα πρέπει να πάμε πολύ παρακάτω από ό,τι έχουμε πάει μέχρι τώρα. Γι' αυτό είναι και το εργασιακό μπροστά, όπως γνωρίζετε. Τον αφήσαν τον Τσίπρα να μην πάει στην πρώτη αξιολόγηση για να μην το βαρύνουν κι άλλο το παιδί. Σαλαμωτά. Τι σαλαμωτά δηλαδή, δεν ήταν σαλάμι αυτό. Αυτό που μαζεύεται ήταν. Φραγκφούρτη. Τι Φραγκφούρτη δηλαδή. Ο κρυφά τορμά, τουρκικό. Φοβερό πράγμα είναι αυτό που πέρασε πολύ νομοσχέδια. Κόφτε. Παρ' όλα αυτά το βοηθήσανε με το εργασιακό που είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, ομαδικές απολύσεις, συνδικαλιστικός νόμος. Αυτά που περνάει τώρα ο Λάντς και ο Βάλς στη Γαλλία. Είναι τρίχες καθαρές μπροστά με αυτά που θα περάσει και αρχίζουν να προετοιμάζουν το κλίμα με το ΣΕΒ και αυτά. Θέλω να πω ότι για να βγουν από αυτό το τέλμα πρέπει να πάμε πάρα πολύ πιο χαμηλά και αυτό ισχύει εν μέρει για όλη την Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει όλοι να γίνουν. Ποιος είπε για τη χάρτη, ο Αντώνης που φαίνεται, του Σρέντερ. Πρέπει όλοι να κάνουν αυτό που κάνει η Γερμανία με πολύ πιο βάρβαρο τρόπο. Δηλαδή η Γερμανία που οφείλει βασικά την ανταγωνιστικότητά τη στο ότι κατάφερε τη Σρέντερ, του σοσιαλδημοκράτη Σρέντερ, να πάει τι εργασιακέ σχέσει δεκαετίες πίσω, αν δείτε σήμερα την βιομηχανία κρέατος στην Γερμανία, θυμίζετε την Αγία Ιωάννα της Λορένες, των σφαγείων, συγγνώμη, του Μπρέχτ, και τη Ζούγκα του Σιγκλέρ, όποιοι την έχουν διαβάσει. Τα σφαγεία του Σικάγου στις αρχές του αιώνα, είναι δηλαδή δραματική, βάρβαρη κατάσταση και πληρώνονται 7 ευρώ την ημέρα δηλαδή άνθρωποι. Που τους έχουν φέρει από Ρουμανία, από Βουλγαρία, μετανάστες που λειτουργούν σαν υπρογραμματιστές. Λοιπόν, αυτό που πέτυχε η Γερμανία, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της δηλαδή με ένα κοινωνικό κανιβαλισμό, πρέπει να το κάνει και η Γαλλία. Και αυτό κάνουν σήμερα με το εργασιακό νομοσχέδιο. Η Γαλλία είναι παράδεισος για τα σημερινά δεδομένα σε σχέση και με τη Γερμανία και πολύ περισσότερο βέβαια την Ελλάδα. Είναι μια χώρα που έχει στην κουλτούρα της ότι ο άνθρωπος δουλεύει για να ζει και όχι το ανάποδο. Δεν ζει για να δουλεύει. Έχει 35 ώρες, έστω μπασταρδεμένο από πολλές απόψεις. Το έχουν, αλλά έχει ένα 35 ώρες. Έτσι, δηλαδή μπορεί να μην του το εφαρμόσει 5-7-35, αλλά θα σου δώσει 15 μέρες άδεια σε διακοπές το καλοκαίρι παραπάνω, άμα δεν τις δώσει. Ή θα σου δώσει μια ώρα την ημέρα ρεπό περισσότερο, το μεσημέρι, για να πας να πάρεις τα παιδιά στο σχολείο, να φλερτάρεις, να κάνεις οτιδήποτε. Ας πούμε να ζεις σαν άνθρωπος δηλαδή. Πρέπει λοιπόν και η Γαλλία να γίνει Γερμανία, και η Γερμανία να γίνει Πακιστάν, και η Ελλάδα να γίνει Πακιστάν, για να υπάρξει μια ανάκαμψη. Και από αυτή την άποψη, η Ευρώπη της κρίσης είναι μέρος του προβλήματος. Άρα αυτή η Ευρώπη της κρίσης φέρνει την κρίση της Ευρώπης μαζί της. Την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία μίλησαν και προηγούμενοι ομιλητές. Δεν βρισκόμαστε στην κατάσταση του 2008, που όλοι βλέπαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ σαν ασπίδα. Η σαστέγη που μας προφυλάσσει από την καταιγίδα, τώρα βλέπουν πως είναι τρύπια και η όξινη βροχή πέφτει πάνω στα κεφάλια μας και μας διαλύει. Είδατε το Pew. Το Pew είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή Ινστιτούτα Δημοσκοπήσεων, που το έχει η κυρία Madeleine Albright, μάλιστα, και κάτι άλλο στην Αμερική. Και έκανε μια διεθνή έρευνα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έβγαζε ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι ξανά να ήταν έτσι, είναι 50-50 υπέρ ή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αν βάλετε τις νέες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που είναι ξέρω, 80% υπέρ και αυτά, γιατί δεν έχω καταλάβει και καλά τι γίνεται, και εν πάση περιπτώσει ήταν σε άλλη κατάσταση πριν. Στη Δυτική Ευρώπη είναι σαφώς είναι το κατά μπροστά. Η Ελλάδα, προβλέψιμα από μια άποψη, είναι πρώτη στο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 71% υπέρ, και δεύτερη είναι η Γαλλία, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη χωρίς την Ελλάδα γίνεται. Είναι ένας ακροτηριασμός μικρός, αλλά γίνεται. Χωρίς τη Γαλλία δεν γίνεται, έχει διαλυθεί την άλλη μέρα. Όπου είναι 61% το κατά. Και αυτό γιατί δεν έπαθε ξαφνικά κάποια τρέλα ο κόσμος. Είδε ότι αυτό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι στον μέρ καιρό της κρίσης μοιραζόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, μοιραζόμαστε το κόστος. Στο δε καιρό της ανάπτυξης μοιράζονται τα αφεντικά, οι επιχειρηματίες κτλ. Τα ωφέλη. Ο κόσμος δεν μοιράζεται τίποτα. Γι' αυτό, αν θέλετε, και η ριζοσπαστικοποίηση όπου υπάρχει, και ιδίως η ριζοσπαστικοποίηση αριστερή εννοώ, μερικές φορές δεν γίνεται πάνω στην κρίση. Γίνεται μετά όταν έχει ξεπεραστεί κάπως και ο κόσμος έχει προσδοκίες οι οποίες συγκρούνται με την πραγματικότητα. Όπως το φαινόμενο Σάντερ στην Αμερική. Αυτό εδώ είναι. Ότι ξεπεράστηκε μεν η κρίση, αλλά αυτά που περίμενε ότι θα πάρει από τον Ομπάμα, ξέρω εγώ από το ένα το άλλο, δεν πήρε τίποτα. Σου λέει πάλι τα ίδια αφεντικά τα παίρνουν και πήγε προς τα αριστερά όπως πήγε. Γι' αυτό βλέπετε αυτά τα φαινόμενα, όπως το Brexit στην Βρετανία. Προσωπικά εξακολουθώ να μην πιστεύω ότι θα βγει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρος για τίποτα. Όπως και να είναι το πράγμα όμως, αν έλεγε κανένας όταν το ξεκίναγε ο Κάμερον το δημοψήφισμα ότι θα νικήσει το Brexit,
με όλο το ΣΥ το Λονδίνου υπέρ του Remain, να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλες τις ηγεσίες των εργατικών συνδικάτων υπέρ του Remain. Με όλα τα μεγάλα κόμματα, συντηρητικούς και εργατικούς υπέρ του Remain. Και να πει ότι μπορεί να βγει το Brexit, θα του λέγανε ότι είναι τρελός. Ότι είναι σαν να έλεγε πέρυσι τον Αύγουστο ότι θα πάρει το πρωτάθλημα Αγγλίας στο ποδόσφαιρο η Λέστερ με προπονητή το Ρανιέρι. Πράγμα που παρεμπιπτόντως έγινε όμως. Λοιπόν. Και κάτι τέτοιο υπάρχει περίπτωση να γίνει εκεί και να μην γίνει πάντως. Αυτό το ρεύμα της αμφισβήτησης είναι πάρα πολύ ισχυρό, αλλά ακόμα και στη Γερμανία και στην Ισπανία, σε χώρες που ήταν ακρεφνέστατα ευρωφιλοευρωπαϊκές μέχρι τώρα, είναι 51-49-49-51. Είναι 50-50. Δηλαδή το ρεύμα το αντιευρωπαϊκό είναι πάρα πολύ ισχυρό. Βεβαίως είναι αλήθεια πως αυτό το ρεύμα, για να μην έχει κανείς και αυταπάτες και να μην βλέπει αυτό που θέλει να δει, είναι ένα ρεύμα που διαπερνά οριζόντια όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση, εκάθετα μάλλον όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση, από τα αστικά στρώματα μέχρι τα εργατικά, και οριζόντια όλο το ιδεολογικό φάσμα, από την ριζοσπαστική δεξιά μέχρι την ριζοσπαστική αριστερά, σε όλες τις χώρες. Στον Νότο πλειοψηφεί το λαϊκό αριστερό, όχι ότι δεν υπάρχει το δεξιό εθνικιστικό, στο Βορρά ισχύει το αντίθετο και η Γαλλία είναι κάπου στη μέση, όπου το πράγμα δεν έχει κρυφθεί. Πουθενά δεν έχει κρυφθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό όμως, και σε πολλές χώρες βέβαια υπάρχουν φαινόμενα ακροδεξιού εθνικισμού, υπάρχει δηλαδή στο αντί ε-ε μια διαμάχη μεταξύ δύο στρατοπέδων. Η εθνικιστική δεξιά απάντηση είναι: θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μας φέρνει μετανάστες, θέλουμε ισχυρό κράτος, ας πούμε, με ταυτότητα εθνική κτλ. Και υπάρχει αριστερή απάντηση που είναι: θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη κτλ. Γιατί μας φέρνει τραπεζίτες, μας φέρνει το κεφάλαιο, είναι ο εμπεδωμένος νεοφιλελευθερισμός κλπ. Από μια άποψη δε, στις βόρειες χώρες ιδίως, έχει και η αριστερά, όπως ορίζεται σε αυτές τις χώρες. Το Εργατικό Κόμμα για την Αγγλία θεωρείται αριστερά, ας πούμε. Μιλάω με συμβατικούς όρους, δημοσιογραφικούς. Λοιπόν, έχει ευθύνη αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις, τέλος πάντων, για το γεγονός ότι έχει κερδίσει την ηγεμονία το απέναντι στρατόπεδο, το δεξιό και το εθνικιστικό. Διότι απέχει από τη μάχη του Lexit, του αριστερού δηλαδή, left exit, εδώ και καιρό, ενώ θα μπορούσε, αν δεν απήχε με αυτόν τον τρόπο και αν δεν είχε παραδώσει την ηγεμονία στις αντιδραστικές δυνάμεις, να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Επειδή έχω το πικρό προνόμιο κάποιων δεκαετιών, όχι τόσο βέβαια όσο σύντροφος ανθρώπου, θυμάμαι όταν ήμουν νεαρός κνήτης που διάβαζε το Ριζοσπάστη και παρακολουθούσαμε τη μάχη της Αγγλίας για να πει στην οικονομική κοινότητα ή όχι, επί Πρωθυπουργίας Χάρολντ Ουίλσον, των εργατικών. Ξέρετε την Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το έβαλε στην ΕΟΚ, συντηρητική κυβέρνηση, του Χιθ, το 1973. Οι εργατικοί ήταν κατά βάση, η μεγάλη μάζα τους και κυρίως τα εργατικά συνδικάτα κτλ. Κάργα αντίθετη με την ΕΟΚ. Επειδή η ηγεσία όμως ήταν αστική, εκείνο που κατάφερε η βάση η αριστερή ήταν να πει να πάμε για δημοψήφισμα. Και έκανε δημοψήφισμα ο Ουίλσον. Όλη η αριστερά του Εργατικού Κόμματος, που τότε ήταν το 1 τρίτο της κυβέρνησης και πάνω από το μισό της κοινοβουλευτικής ομάδας και η τεράστια πλειοψηφία των συνδικάτων, είχε και ισχυρή μαρξιστική, τροσιστική και άλλα τάση, ας πούμε, τότε το Εργατικό Κόμμα. Λοιπόν, ήταν κάργα με το να φύγουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με επικεφαλής τον Τόνι Μπέμ, θα θυμάστε ίσως, και το Μάικλ Φουτ, ας πούμε, τα ιερά τεράτα της αγγλικής αριστεράς, έτσι. Σήμερα γίνεται το ανάποδο. Υπάρχει βέβαια μια τάση ισχυρή, όχι, αλλά σαφώς μειοψηφική μες στο Εργατικό Κόμμα που είναι κατά. Υπάρχουν προσωπικότητες αριστεράς, όπως είναι ο Ταρίκα Λίο, ο Τζορτζ Γκαλοβουέι κτλ. Που είναι υπέρ του κατά, αλλά η μάχη της ηγεμονίας δεν μπορεί να κερδιθεί εκεί. Σαφώς υπερισχύει η δεξιά, επειδή η αριστερά την έχει παραδώσει. Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί και σε αυτές τις χώρες, αλλά πολύ περισσότερο σε χώρες του Νότου, ένα κομμάτι της αριστεράς έχει μια δυσανεξία με το αντιευρώ, με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Αντώνης, όπως το έθεσε το θέμα του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι να είμαστε πρωταθλητές μεγάλης κουβέντας και να του λέμε άντε φεύγουμε από όλα και φεύγουμε και από το Ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί. Αν φύγεις μεγάλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο το πρωί, γιατί να φύγεις από το Ευρώ, δεν έχει κανένα νόημα σαν στόχος. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι το ίδιο πράγμα είναι Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωζώνη, το είδαμε και από την Ελλάδα και από την Κύπρο, ότι σε δολοφονεί την επόμενη μέρα, σου κλείνει τις τράπεζες κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τέτοιους μηχανισμούς. Τι να σου κάνει, να σου τσερίσει το δικαίωμα ψήφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου κάνει. Δεν έχει να σε πνίξει από το λαιμό όπως έχει η Ευρωζώνη. Άμα ήταν έτσι, η συμφωνία του Μάστριχτ
η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Συμφωνία της Λισαβόνας και όλα αυτά δεν θα ήταν κανένα ποιοτικό βήμα. Δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει την κλείνω αυτή την παρένθεση, δεν θέλω να σταθώ στα θέματα της στρατηγικής αριστεράς. Άλλο θέλω να πω. Γιατί το αντιευρώ και το αντιέ προκαλεί δυσανεξία σε ορισμένα κομμάτια και της ελληνικής αριστεράς και της ευρωπαϊκής. Ένας λόγος, και υπόθηκε και από τον Αντώνη, είναι μια κουλτούρα που έχει μείνει από παλιά, ότι ξέρω εγώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε παιδί μου, η ΕΟΚ και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, στο οικονομικό πεδίο, στο κοινωνικό είναι χάλια. Και το πληρώνουμε. Αλλά είναι ο πιο δημοκρατικός χώρος. Σε έναν κόσμο που είναι κατά βάση ένα πολιταρχικά καθεστώτα το ένα το άλλο, εδώ έχει κάποιες δημοκρατικές εγγύησεις. Είναι ένα ευνοϊκό πεδίο. Υπάρχει μια ορισμένη τέτοια παράδοση. Ακόμα και αν υποτεθεί, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ότι ίσχυε κάποτε αυτό, και εν μέρη μπορεί να πει κανείς ότι ίσχυε με βάση τις κατακτήσεις των λαών, των κινημάτων κλπ. Εν μέρη. Οπωσδήποτε δεν ισχύει σήμερα πια. Ο πολιταρχισμός είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική απειλή για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, σε μια χώρα. Και στις υπόλοιπες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Είδα τι έγινε με το δημοψήφισμα. Ψήφισε ό,τι θέλεις. Ψήφισε όχι. Ναι, κανένα πρόβλημα. Αρκεί να το κάνεις ναι μετά. Το είπε ο Γιούνκερ πέρυσι στο δημοψήφισμα. Δεν υπάρχει κανένα δημοκρατικό δικαίωμα και καμία δημοκρατική έκφραση λαών και εθνών που να είναι σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Αν θέλετε δημοκρατία, φύγετε. Ο αντιπρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, πριν από λίγα χρονάκια, το είχε πει καθαρά. Η βασική αξία της Ευρωζώνης, λέει, είναι ότι οι κυβερνήσεις θα ανησυχούν στο εξής λιγότερο για το δημοψήφισμα των λαών, μια φορά στα 4 χρόνια, την κάλπη δηλαδή, και περισσότερο για το καθημερινό δημοψήφισμα των αγορών πάνω τους. Δηλαδή, και είδατε το τι σημαίνει στην πράξη Ευρωζώνη. Σημαίνει κόφτης, σημαίνει υπερταμείο για 99 χρόνια, σημαίνει ανεξάρτητες αρχές, αυτό το πράγμα δεν το έχουμε πάρει και πολύ χαμπάρι δηλαδή. Αυτό είναι ένα ευρωπαρακράτος που αφαιμάζει κάθε ουσιαστικό στοιχείο δημοκρατίας. Δηλαδή, άμα είναι για το τι θα πουλιέται να αποφασίσει το υπερταμείο με το ακαταδίωκτο κιόλας. Ότι δεν μπορεί να του πα και δικαστήριο. Δηλαδή, ακόμα και με τις Αμερικάνικες που είχαμε εδώ, υπήρχε ετεροδικία, μεν, δηλαδή θα δικαζόταν ο ναύτης που θα βίαζε μία γυναίκα στην Γλυφάδα, θα δικαζόταν από Αμερικάνικο στρατοδικείο, όχι από το ελληνικό. Για να του κατοχυρώσουν, βέβαια, πάντως θα δικαζόταν. Εδώ κατοχυρώνουν το ακαταδίωκτο. Δηλαδή, ό,τι και να αποφασίσουν, εκτός λέει αν υπάρχει δόλος, δεν ξέρω τι κτλ. Και το βάλανε και αναδρομικά για τα μέλη του Ταϊπέδ. Προαπαιτούμενο, ναι. Και τους βάλανε από αυτά που ψηφίσανε να το ψηφίσουν παραπάνω. Δηλαδή η ξεφτύλα της ξεφτύλας. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Δηλαδή το κράτος δύο πράγματα μπορεί να κάνει, υποτίθεται. Πόλεμο και έλεγχο των οικονομικών του κτλ. Παίρνουν μονίμως τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Δηλαδή δεν έχει κανένα έλεγχο, όχι στο νόμισμα, αλλά στα δημόσια έσοδα. Θα το έχει κάποιος κύριος Θεοχάρης, πώς τον λένε, τον Φιλελέ, τον Ποταμίσιο, ας πούμε. Ναι, κάποιος τέτοιος τύπος, ας πούμε, που θα είναι υπάλληλος του κύριου Σοέπη. Αυτή είναι λοιπόν η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είδαμε και τι έγινε εξάλλου και με τα δημοψηφίσματα, το είχαν δει και οι ευρωπαϊκοί λαοί, έτσι. Σχεδόν κανένα δημοψήφισμα δεν έχει βγει υπέρ τους. Βάλαν τους Γάλλους να ψηφίσουν. Είχαν το Ευρωσύνταγμα του Ζισκάρ Ντεστέν. Ψηφίσαν το 2005 και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, δύο μεγάλες χώρες, έτσι. Δεν είναι σαν και εμάς να τους πλακώνεις το ξύλο κάτω στο σώμα. Ψηφίσαν όχι, με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας. Το γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Μπήκε υποτίθεται στην άκρη του Ευρωσύνταγμα και μας ήρθε με άλλο καπέλο ως μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβόνας και ψηφίστηκε μετά από δύο χρόνια, το 2007. Με κανένα δημοψήφισμα τώρα, να είμαστε σίγουροι. Έτσι, από τα κοινοβούλια, ούτε ένα λαό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το ρωτήσαν με δημοψήφισμα. Και στην Αγγλία δηλαδή, άμα βγει όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα βρουν έναν τρόπο ίσως με σκηνοτενείς διαπραγματεύσεις, με κάποιο άλλο τρόπο, επαναδιαπραγμάτευση κτλ. Να τους βάλουν να ψηφίζουν, να ψηφίζουν, να ψηφίζουν, μέχρι να ψηφίσουν το σωστό. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω πολύ. Θέλω να πω ότι αυτή η Ευρώπη, και βρισκόμαστε σε ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ, και η άλλη όψη της για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που λέγαμε, υποτίθεται ήταν η Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων, η πολυπολιτισμική κλπ. Είναι η Ευρώπη φρούριο που βλέπουμε σήμερα και η Ευρώπη του διπλού ρατσισμού, του κοινωνικού και του φιλετικού. Κοινωνικού είναι απέναντι σε όλα τα θύματα της κρίσης, τα οποία τώρα φταίνε αυτά. Είναι η ενοχοποίηση του θύματος. Είσαι loser, είσαι ανίκανος. Εσύ φταίς. Δεν φταίει το κράτος, τι περνάει από το κράτος. Ο Μακρόν, ο υπουργός οικονομικών αυτής της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της Γαλλίας, υποτίθεται αριστερός, έτσι, αριστερά λέγεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ιταλία, ήταν τραπεζίτης του Ρότσιλντ.
του ομίλου Ρότσιλντ, έτσι. Ένας από τους μεγαλύτερους και είναι ο υπουργός οικονομικών. Πήγε λοιπόν τις προάλλες κάτι στο Μομπελιέ να μιλήσει και του την πέσανε σε ακτιβισμό που κάνανε εργάτες απεργία από το Μομπελιέ. Και ήταν ένας νεαρός σχετικά εργάτης, 30 ξέρω, θα ήταν κάτι τέτοιο, 30 σάμπιν, που πρωτοστατούσε με κάτι άλλο και του λέει: αυτά που μας λες εδώ, ας πούμε, δεν έχουν όλο το κουστούμάκι το δικό σου, κάτι τέτοιο του είπα, ας πούμε. Του λέει αυτός: άκου να δεις, νεαρέ μου, αν και αυτός δεν είναι πολύ μεγαλύτερος, ο καλύτερος τρόπος για να πάρεις ωραίο κουστούμι, άμα θέλεις, να κάτσεις να δουλέψεις. Του λέει αυτός: εγώ δουλεύω από τα 16 μου και δεν δουλεύω όμως στο Ρότσιλντ. Δηλαδή ότι είσαστε loser, οι χαμένοι, δηλαδή οι ανίκανοι, αυτά που λένε και αυτοί που κατεβαίνουν τώρα στο παραιτηθείτε, που λέει ότι αριστερά ψηφίζουν και είναι τα πιο φτωχά στρώματα και το λέει με έναν τρόπο ότι τα πιο φτωχά και συνήθως πιο αμόρφωτα που τους καημένους τους παραπλανείς εύκολα, ενώ αυτοί είναι οι φωτισμένοι και αυτή είναι η Ευρώπη η πραγματική, η υπαρκτή Ευρώπη σημερινή, όπως είναι η Ευρώπη του φυλετικού ρατσισμού. Γιατί και εδώ δεν είναι μόνο ότι είμαστε η Λεπέν ή η ακροδεξιά. Φυσικά είναι, αλλά η Λεπέν, η Αυστριακή, η ακροδεξιά κτλ. Είναι ο λαγός. Πίσω από τη Λεπέν τρέχει ο Σαρκοζή και πίσω από τον Τρακοζή τρέχει ο Λαντ και πίσω του τρέχει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Η Λεπέν δεν είναι μια απόφυση, κακοήθης απόφυση πάνω στο κατά τα λιγινές σώμα. Είναι η κρυμμένη αλήθεια του. Διότι στην Αυστρία ο σοσιαλδημοκράτης κύριος Φάιμαν καγκελάριος και πολύ φίλος του Αλέξη Τσίπρα βεβαίως ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία να κλείσουν τα σύνορα. Να γίνει η δομή, να γίνουν όλα αυτά. Σε πολλές τοπικές περιοχές συγκυβερνούν οι σοσιαλιστές οι Αυστριακοί, που μέχρι πρώτη ως μάλιστα, ξέρετε, ο αυστρομαρξισμός και αυτά, οι Αυστριακοί σοσιαλδημοκράτες ήταν από τους πιο αριστερές στην Ευρώπη. Έτσι. Κράιτς και θυμάστε το πρωτοβουλίσμα Παπαντρέου, πάνω αυτά τώρα, κόκκινη Βιέννη, πάνω αυτά τώρα κυβερνάνε σε πολλά κρατήρια μαζί με τους φασίστες και τους ακροδεξιούς. Στη Δανία, σοσιαλδημοκράτες ήταν αυτοί που ψηφίσανε το γνωστό κατάπτυστο νόμο να παίρνουν από τους μετανάστες τα τιμαλφή και τα ό,τι λεφτά έχουν από πάνω τους, γιατί λέει έξοδο για να σας τρέφουμε. Άρα πρέπει να δώσετε κι εσείς. Δηλαδή πώς παίρνανε στα στρατόπεδα συγκέντρωση τα χρυσά δόντια τους Εβραίους. Τώρα παίρνουν ό,τι χρυσό έχουν πάνω οι μετανάστες από πουδήποτε και αν βρίσκονται. Αυτή είναι η Ευρώπη σημερινή. Και επί τη ευκαιρία νομίζω πως αποτελεί ένα από τα πιο ενθαρρυντικά στοιχεία σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, από τα πιο ελπιδοφόρα στοιχεία ότι ο ελληνικός λαός, παρότι υπήρξαν βέβαια και υπάρχουν ρατσιστικά φαινόμενα, δεν πρέπει να κρυβόμαστε, υπάρχει και υπόγεια, η δουλειά της Χρυσής Αυγής γίνεται, όμως σε πολύ μεγάλη έκταση, ένας καθημαγμένος λαός που υποφέρει τόσο πολύ, αγκάλιαζε τους πρόσφυγες και το κίνημα αλληλεγγύης στην Ελλάδα είχε πραγματικά συγκινητική διάσταση, ξεπερνώντας και τα κομματικά φράγματα. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει αύριο και δεν μπορεί να είναι κανείς ήσυχος, γιατί μεταξύ μας 50.000 πρόσφυγες έχουμε. Αν εμείς έχουμε πρόβλημα με 50.000 πρόσφυγες, η Τουρκία που έχει 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή ο Λίβανος που έχει το 40% του πληθυσμού του, τι θα έπρεπε να γίνεται για να έχουμε και ένα μέτρο των πραγμάτων, εν πάση περιπτώσει. Για να τελειώσω, υπάρχει όμως νομίζω για αυτή τη δυσκολία, ας το πούμε έτσι, να δεχτεί κανείς ότι το Lexit, το αριστερό δηλαδή Brexit, είναι αναγκαίο, υπάρχει ας πούμε και μία κληρονομιά ιστορική στην Ελλάδα. Υπήρξαν ότι η κρίση της σημερινής υπαρκτής Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα η ελληνική εμπειρία, έτσι, δηλαδή το μνημόνιο, το γδάρσιμο όλο αυτό που έπαθε η Ελλάδα, ήταν για ορισμένα ρεύμα της αριστεράς ότι ήταν η στιγμή του 1989 για το ΚΚΕ. Για το ΚΚΕ το 1989 ήταν η κατάρρευση ενός ολόκληρου κοσμοείδωλου. Του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ένας κόσμος βεβαίως απογοητεύτηκε και τα παρέτησε. Ένας άλλος κόσμος μπήκε σε μια δύσκολη τροχιά επανίδρυσης της κομμουνιστικής πρότασης. Ένας άλλος όμως κόσμο απλούστατα δεν το παραδέχτηκε. Δεν μπορεί, δεν έφταιγε το σύστημα. Φταίει, ξέρω εγώ, αυτοί που το πήγανε. Ήταν καλό το σύστημα, αλλά κάποιοι, ξέρω εγώ, το χαλάσανε στην πορεία. Και τέτοια πράγματα υπήρχαν πάντα έτσι. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για χρόνια υπήρχε κίνημα Ιαπωνέζων εξορίστων που αρνιόταν ότι η Ιαπωνία συνδικολόγησε. Δηλαδή υπήρχε πολύ μεγάλο τέτοιο που έλεγε ότι όχι, αυτά είναι υπερελιστική προπαγάνδα, όχι, ετοιμάζουμε τον πόλεμο, θα τους διώξουμε όλους κλπ. Δηλαδή η άρνηση της πραγματικότητας υπάρχει στην πολιτική και στους ανθρώπους. Δεν μπορεί να το δεχτείς μερικές φορές. Για ορισμένα ρεύματα, δεν λέω μόνο και από το χώρο της ελληνικής αριστεράς, που είχαν πιστέψει στην Ευρώπη των λαών. Στην ευρωσοσιαλιστική, ευρωκομμουνιστική, ευρωεπαναστατική ιδέα, η μνημονιακή καταστροφή της Ελλάδας ήταν το δικό της 1989. Αλλά προς τιμήν τους,
μπόρεσαν να βάλουν μπροστά μια υπόθεση δύσκολη, μιας υπανίδρυσης της αριστεράς, που θα κρατήσει τις καλύτερες διεθνιστικές αναφορές από το παρελθόν, αλλά θα κάνει την υπέρβασή της σε αυτό το κρίσιμο γόρδιο θεσμό, που είναι ο γόρδιος θεσμός του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες όχι, πιστεύουμε ότι πρέπει να το κάνουν και μπορούν να το κάνουν, διότι δεν περιμένουν οι καιροί. Φυσικά, το θέμα είναι ότι δεν είναι να φύγουμε από το Ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουμε μια Αλβανία, για να αποσυρθούμε από τη διεθνή κοινότητα ή για να κάνουμε μια αυτοδύναμη Ελλάδα που μόνη της θα λύσει τα προβλήματά της. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση για την Ελλάδα και για την υπόλοιπη Ευρώπη έξω από μια καινούρια κοινότητα λαών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στη Μεσόγειο, θα έλεγα. Επίσης, εθελοντική συνεργασία, αλλά η οποία όμως, μια ένωση δηλαδή ελεύθερων, κυρίαρχων και σοσιαλιστικών, θα έλεγα, λαών, δεν μπορεί παρά να οικοδομηθεί από τα μέσα πάνω στα ερείπια αυτής της καταστροφικής υπαρκτής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ.